Εικόνες ντροπής αντικρίζει κανείς λίγα μέτρα μετά την πλατεία στο ποντισμένο Σερών. Το ποτάμι που περνά μέσα από το χωριό δίπλα από τα σπίτια έχει μετατραπεί εδώ και ένα χρόνο σε εστία μόλυνσης, αφού δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι κάδοι έξω από τα σπίτια και οι κάτοικοι αναγκάζονται να ρίχνουν τα σκουπίδια τους στο ποτάμι. Μάλιστα, όπως τονίζουν, έχουν ενημερώσει αρκετές φορές το Δήμο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία κίνηση για να καθαριστεί το ποτάμι που έχει καλυφθεί από ένα στρώμα σκουπιδιών. Εκεί το ποτάμι είναι εδώ και πολλά χρόνια που είναι έτσι, αλλά συνεχίζεται να μεγαλώνει το κακό. Πράγμα το οποίο δεν μπορούν να το υποφέρουν πια οι δημότες και γι' αυτό βγήκαν σε διαμαρτυρία. Είναι. Έπρεπε να ζητούν κάδους από το Δήμο, δεν υπάρχουν κάδοι να τους δώσουν. Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν εστία μόλυνσης. Με τα απομενάρια των ζώων είναι εδώ και χρόνια και εδώ αυτή η κατάσταση συνεχίζει και διωγγώνεται όλο και περισσότερο. Δεν υπάρχει καμία τάξη, δεν υπάρχει αστυνόμευση. Ο Δήμος θα έχει παρατήσει τελείως το έλλειμμα του Δήμου και από εκεί και πέρα ούτε και εμείς ξέρουμε τι θα γίνει. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε αυτή την κατάσταση εδώ, όπως βλέπετε κι εσείς. Πήγαμε στο Δήμαρχο, δηλώσαμε δεν υπάρχουν βαρέλια για τα σκουπίδια και αναγκαστικά πετάμε μέσα στο ποτάμι εδώ. Και αυτό το ποτάμι είναι επικίνδυνο εδώ για τα παιδιά μας, γιατί λείπουμε μερικές ώρες και μπορεί και ένα παιδί να φύγει από την πνιγεί εδώ μέσα και μετά τρέχουμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δουν αυτά τα έργα εδώ που θα γίνουν, ας τα κάνουν μια μέρα πιο μπροστά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει κάδι και αναγκάζεται να πετάνε μέσα στο ποτάμι. Ναι. Φαίνεται ότι η εικόνηση δεν είναι πρωτόγνωρη. Μιλάμε για φοβερή εστία μόλυνση. Δεν μπορούμε αλλιώς να κάνουμε κάτι. Και ο σκουπιδιάρης έρχεται κάθε μήνα, περνάει μια φορά και ξεχνάει. Δεν έχετε κάδο όμως και κάθε μέρα να περνούσε δεν θα μπορούσε να κάνει. Δεν γίνεται αυτό άμα δεν υπάρχει κάβος. Πού θα πάνε τα σκουπίδια? Αναγκαστικά θα πάνε εδώ. Όπως τα βλέπετε κι εσείς, θα πάνε εδώ για να βάλουμε μια φωτιά για να φύγουν. Θα πάθουμε μια μόλυνση εδώ τελευταία. Τι πρέπει να κάνουμε? Έχετε απευθυνθεί στο Δήμο πολλές φορές? Πήγανε 3-4 φορές. Τον είπα, είπαν όλο ναι και δεν είδαμε τίποτα μέχρι τώρα. Τους δείξατε κάποιες εικόνες, κάποιες φωτογραφίες να ξέρουν τη σοβαρότητα της κατάστασης? Ναι, τα ξέρουν όλα εδώ. Έδειξα και ο Δήμαρχος, τα γνωρίζει όλα. Και το δρόμο εδώ που έχουμε λακκούβες και χίλια δυο, ειδικά το καλοκαίρι εδώ τώρα τρώμε χώμα, σκόνη. Στη βεράντα μας δεν μπορούμε να πιούμε ένα καφέ. Τα παιδιά μας γίνονται, τα ρούχα μας. Τα σπίτια θέλουν κάθε χρόνο συνέχεια βαψίματα κάθε δύο μήνες. Τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά? Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα εδώ με το αυτοκίνητο και άμα μπορείτε να κάθετε μέσα στο κάθισμα, καλό είναι. Δεν σας πω. Μπορεί τα κουφάρια ζώων που είχαν βρεθεί πριν μερικές ημέρες να μαζεύτηκαν, ωστόσο η τραγική αυτή κατάσταση συνεχίζεται. Λίγο έξω από το ποντισμένο βρέθηκαν αυτή τη φορά όχι κουφάρια, αλλά σκελετοί από βουβάλια, πρόβατα και άλλα ζώα που εκτρέφονται στην περιοχή. Το παράξενο ωστόσο όμως είναι το πως πάρθηκαν μεγάλες ποσότητες άμμου, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται το περιβάλλον, αφού με την τόσο μεγάλη αφαίρεση άμμου έχουν δημιουργηθεί έλλοι. Ναι, έχουν αφαιρέσει πολύ χώμα, το οποίο το παίρνουν εργολάβοι και το εκμεταλλεύουν, το πουλούνε. Και εκεί πέρα τα ίδια, δεν υπάρχει καμία αστυνόμηση, δεν βλέπει κανείς τι γίνεται. Έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 1000 στρέμματα μέρους από τις δύο πλευρές. Και από το ένα το χιτά και από τον άλλον. Γιατί και στα δύο σημεία έχει χιτά. Το γνωρίζει αυτό ο Δήμος? Το γνωρίζει, το έχω πει επανειλημμένα πολλές φορές και μέσα στα δημοτικά συμβούλια, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα.